1957-2017, 60 χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση. 6 ιδρυτικά μέλη σε ένα κοινό όραμα. Να τεθεί τέλος στους συχνούς και ματηρούς πολέμους μεταξύ των γειτονικών ευρωπαϊκών χωρών που κατέληξαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ειδικοί αναφέρουν πως η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια ιστορία κρίσεων. Τη στιγμή που γιορτάζει τα 60 της χρόνια, τρεις μεγάλες κρίσεις κλονίζουν τα θεμέλιά της. Η οικονομική, η προσφυγική μεταναστευτική, η κρίση ασφάλειας. Το μέλλον της Ένωσης μοιάζει για κάποιους αβέβαιο, ενώ για κάποιους άλλους είναι ήδη προδιαγεγραμμένο και μάλλον σκοτεινό. Οι ευρωσκεπτικιστές πολλοένα αυξάνονται. Η εξωσημείωτη άνοδος των ακροδεξιών λαϊκιστικών κομμάτων. Το Brexit. Η δυσαρέσκεια των λαών της Ευρώπης είναι πλέον ένα αδιαφυσβήτητο δεδομένο. Κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τα 60 χρόνια από τις συνθήκες της Ρώμης, αυτό που επικρατεί δεν είναι η ιστορική αναβρωμή, αλλά το αβέβαιο μέλλον του κοινού ευρωπαϊκού οράματος. Πώς θα προχωρήσει η Ενωμένη Ευρώπη? Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 5 σενάρια, από τα οποία αυτό που φαίνεται να προτιμούν η Γερμανία και η Γαλλία είναι η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων. Μπορεί αυτή η νέα Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων να αποτελέσει τη λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση? Ποια μπορεί και πρέπει να είναι η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη πολλαπλών ταχυτήτων? Το Insider.gr απευθύνθηκε σε 6 ευρωβουλευτές για να λάβει κάποιες πρώτες απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Ο Κώστας Χρυσόγονος, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει ότι η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων είναι μια πραγματικότητα εδώ και χρόνια και τονίζει ότι σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, κρίσιμο είναι ιδίως το θέμα της ευρωπαϊκής εγγύησης των συνόρων μας απέναντι στον επεκτατισμό της Τουρκίας. Η Μαρία Σπυράκη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει: η Ελλάδα οφείλει να παραμείνει στην πρώτη ταχύτητα και προσθέτει ότι δημιουργείται μπροστά μας μια τεράστια ευκαιρία αλλά και πρόκληση. Η Ελλάδα παραδοσιακά τάσεται υπέρ της περαιτέρω ενοποίησης και εμβάθυνσης για όλα τα κράτη-μέλη ταυτόχρονα, σημειώνει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Μίλτος Κύρκος, ευρωβουλευτής του Ποταμιού, θεωρεί ότι αυτή είναι μια χρονική στιγμή γεμάτη ευκαιρίες, αρκεί πρώτα-πρώτα να συνοηθούμε μεταξύ μας ότι η μόνη επιλογή μας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το μόνο νόμισμα το ευρώ. Όποιο σενάριο τελικά και να επικρατήσει σχετική συζήτηση για το μέλλον της, η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο χειρότερη, πιο αντιδραστική μπορεί να γίνει, φιλολαϊκή ποτέ, σημειώνει ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κωνσταντίνος Παπαδάκης. Η μόνη πραγματική λύτρωση για τον ελληνικό λαό θα είναι η ρήξη με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ανάκτηση της οικονομικής και νομισματικής κυριαρχίας του, σημειώνει από μεριάς του ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας Νικόλαος Χουντής. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι μια συμφωνία ανάμεσα στα συμμετέχοντα ευρωπαϊκά έθνη να μοιράζονται ένα κοινό νόμισμα και μια κοινή οικονομική πολιτική με προκαθορισμένους όρους δημοσιονομικής ευθύνης. Στον απόϊχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, τα κύρια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν λόγο για την αναγκαιότητα εμβάθυνσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης προς αποφυγή μιας νέας κρίσης. 15 χρόνια μετά την κυκλοφορία του ενιαίου νομίσματος, η Ευρωζώνη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Είτε θα προχωρήσει μπροστά σε βαθύτερη ενοποίηση, είτε θα υποκύψει στη γενικευμένη λαϊκή δυσφορία που έχουν προκαλέσει οι ανισότητες στην Ένωση των 19. Δεν ανησυχώ για την επιβίωση της Ευρωζώνης, αλλά για τη βαθύτερη ενοποίησή της, δήλωσε πρόσφατα από τη Φραγκφούρτη ο Άλεξ Βέμπερ, πρώην διοικητής της Bundesbank και νυν πρόεδρος της UBS. Η δήλωση αυτή συνοψίζει τις κοινές αγωνίες αλλά και τις διαφορές που παραμένουν αγεφύρωτες στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στο μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Με το ενιαίο νόμισμα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωζώνη εφαρμόζει κοινή νομισματική πολιτική. Αυτό που χρειάζεται είναι και κοινή δημοσιονομική πολιτική, η οποία θα έρθει μέσω ενός Υπουργείου Οικονομικών της Ευρωζώνης καθώς και μέσα από τραπεζική ενοποίηση. Βασικό επιχείρημα των ακροδεξιών φωνών είναι ότι το ευρώ, αντί να κλείνει την ψαλίδα μεταξύ των λαών, διευρύνει τις αντιθέσεις και τις ανισότητες, κάνοντας τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Ο Ισπανός Υπουργός Οικονομικών Λουίς Ντεγκίτος θεωρεί ότι το τοπίο θα ξεκαθαρίσει μετά τις εκλογές που επίκυνται τους επόμενους μήνες. Όπως υποστηρίζει, ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε μπροστά είναι να μοιραστούμε πιο δίκαια τους κινδύνους και τα εργαλεία. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, παρουσίασε πρόσφατα την Λευκή Βίβλο, 5 σενάρια για την επόμενη μέρα της Ένωσης, μεταξύ αυτών και η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων. Σενάριο το οποίο, όπως φαίνεται, προτιμούν οι 4 πιο ισχυροί. Η Λευκή Βίβλος του Jean-Claude Juncker αλλά και η πρόταση για την Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων είναι το μεγάλο στοίχημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επόμενους μήνες. Η αλήθεια είναι ότι και στο παρελθόν είχαμε βρεθεί αντιμέτωποι μια Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων. Είτε στην αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν κάποιες λίγες χώρες ήταν μέλη και οι άλλες ήταν εκτός, και εν συνεχεία στην Ευρωζώνη, όταν αρχικά μπήκαν κάποιες χώρες στο ενιαίο νόμισμα και εν συνεχεία έγινε η περίφημη διεύρυνση. Άρα η λογική των πολλών ταχυτήτων δεν είναι κάτι που είναι ξένο για την Ευρώπη. Αυτό που έχουμε θέσει ως ορόσημο είναι η ομιλία του Jean-Claude Juncker το Σεπτέμβριο, το State of the Union, όπου εκεί θα πει την πραγματική του άποψη και θα δει
ανοίξει τελικά το δρόμο για το προς τα που θα κινηθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτό που ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε λίγη Ευρώπη, όπως δεν μπορούμε να είμαστε και ο λίγο έγκυοι. Άρα, πάμε είτε σε μια λογική ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είτε σε μια λογική ευρωπαϊκής απορρίθμισης. Το τι θα γίνει από τα δύο, θα το δούμε σύντομα. Το όραμα της ολοκλήρωσης, της μέγιστης δυνατής συνένεσης και σύγκλησης όσον αφορά το οικονομικό και βιωτικό επίπεδο των κρατών μελών, απομακρύνεται. Οδεύουμε σε ένα μοντέλο ευέλικτης Ευρώπης διαβαθμισμένων ταχυτήτων με ένα κεντρικό ισχυρό πυρήνα ή σε περισσότερη Ευρώπη.